Καταρχάς να πω ότι το συγκεκριμένο καλεσμένο το γνωρίζω και εγώ πρώτη φορά. Δεν έχει τύχει να έχουμε γνωριστεί. Έχω πάθει πλάκα με το πόσο ευγενικός και το πώς. Να μου πεις να με βρίζω άνθρωπος, προς Θεού. Αλλά ξέρεις, όταν η πρώτη εντύπωση, όταν είναι τόσο θετική. Λοιπόν, τα έχετε δει. Έχετε δει από τα social media, έχουμε δει το χαμό που έχετε κάνει, μας το ζητάγατε πάρα πολύ. Στην παρέα μας λοιπόν σήμερα είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Γιώργο μου, καλώς όρισες. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καταρχάς να πω τι υπέροχα τραγούδια γράφεις. Τι εξαιρετικός καλλιτέχνης και all over. Δηλαδή όχι μόνο τραγουδιστής και συνθέτης, όλο το φάσμα το έχεις. Καταρχάς πάρα πολύ ωραίο το καινούργιο σου τραγούδι. Πολύ μη αναμενόμενο θα έλεγα. Δεν το περίμενες, ε. Ήταν γιατί... πολύ ευχάριστη η έκπληξη. Ήθελα ένα τραγούδι που να είμαι εγώ στην pop μεριά μου. Ναι. Μα επίσης αυτό το τραγούδι γράφτηκε λίγο παράξενα, διότι μου άρεσε πάρα πολύ η Ελένη Φωτάκη σαν στιχουργός και ήθελα να τη συναντήσω και να κάνουμε μαζί πράγματα. Της έκανα μια πρόταση να... Συγγνώμη. Καταρχάς, τι υπέροχο το καινούργιο σου κομμάτι, το Τίποτα. Πολύ ωραίο και ιδιαίτερο θα έλεγα. Δεν το περίμενα, ήταν μη αναμενόμενο, για μένα τουλάχιστον. Ήτανε το μεγάλο. Κοίταξε, έκανα καταρχήν την Άγρια Θάλασσα που ήταν κάτι πολύ διαφορετικό από αυτά που έχω συνηθίσει τον κόσμο να κάνω. Καταρχήν λόγω ρυθμού. Ήταν μια ρούμπα. Η Άγρια Θάλασσα για μένα είναι το top. Είναι τα ωραιότερα τραγούδια που μου αρέσουν. Δεν σου λέω μόνο μετά, τα δικά σου. Και μετά έστειλα ένα γράμμα στον Πάνο Κατσιμίχα και του ζήτησα να ακούσει ένα τραγούδι που είχα γράψει μόνο μου για να το πει με τον αδερφό του. Και ο Πάνος μου είπε ότι του αρέσει πολύ και θέλει να το πούμε μαζί. Τι ωραίο αυτό. Αυτό. Και μετά από αυτό το παράξενο ταξίδι που έγινε με τον Πάνο και είναι ταξίδι από καρδιάς, θαυμάζα πάρα πολύ. Διάβαζα κείμενα της Ελένης και της Φωτάκη και μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που γράφει και ο τρόπος που προσεγγίζει πολύ διαφορετικά έτσι τα θέματα και τις λέξεις. Και την πήρα ένα τηλέφωνο και της λέω καλησπέρα, ξέρεις, με φόβο μήπως μου πει, ξέρω εγώ, τι θες εσύ εδώ. Και της λέω, σε παρακαλώ, θα ήθελα να δοκιμάσουμε να κάνουμε ένα τραγούδι μαζί. Βρεθήκαμε στο σπίτι μου και μου είπαν, βρήκα ένα στίχο που νομίζω ότι μπορεί να σου πηγαίνει. Ναι. Και ήταν το Τίποτα. Ήταν το κουπλέ και η γέφυρα χωρίς το ρεφρέν. Και μπροστά της εκείνη τη στιγμή πήρα την κιθάρα μου και η πρώτη μελωδία που μου ήρθε ήταν το κουπλέ και η γέφυρα όπως τα ακούς. Της είπα όμως ότι ξέρεις κάτι, χρειάζομαι και ένα ρεφρέν. Μου λέει, μα τα έχω πει όλα. Το θέμα είναι το δεν θέλω τίποτα που μέσα να μην είσαι. Ναι. Της λέω, σε παρακαλώ, άμα σου βάλω ένα ρεφρέν, κάτι να σκάει, μπορείς να μου γράψεις κάτι που να συνεχίζει την ιδέα μας, ας πούμε αυτή. Έστω κι ας είναι πληθωρικό. Ναι. Θέλω να σκάσει το κομμάτι, να έχει ένα ρεφρέν. Μου λέει, κοίταξε, στείλε μου μια μελωδία και αν βρω κάτι που να είναι ουσιαστικό, θα το κάνω. Την επόμενη μέρα λοιπόν, από το σπίτι της πια, μου έστειλε το στίχο έτσι ακριβώς όπως τον διαβάζεις μόνο εσύ καταφέρνεις, σκοτάδι να σπέρνεις και να έρχεται φως. Πώς το κάνεις τα πάντα. Ναι, να ψάχνω τα πάντα στο Τίποτα πώς. Μου φάνηκε πολύ αντισυμβατικό, μου άρεσε πάρα πολύ σαν κατάσταση, δηλαδή ένα dance τραγούδι, ένα τραγούδι που έχει φως και ρυθμό, το οποίο όμως... Μιλάει για το σκοτάδι στην ουσία. Μιλάει όμως για μια κατάσταση την οποία εγώ την έχω βιώσει και έχει να κάνει με τις ανθρώπινες σχέσεις, έχει να κάνει με το ότι ερωτευόμαστε και αγαπάμε πάρα πολύ ένα πλάσμα, το οποίο αυτό το πλάσμα δεν μας κάνει καλό. Αλλά εμείς συνεχίζουμε να επιμένουμε εκεί και θέλουμε αυτό γιατί μόνο με αυτό μπορούμε να επικοινωνήσουμε ερωτικά. Ναι. Πιστεύω όλοι οι άνθρωποι το έχουν περάσει αυτό. Έχουμε ένα αυτοκαταστροφικό εαυτό γιατί στην ουσία καταστρέφει σιγά σιγά τον εαυτό σου γιατί επιμένει σε κάτι το οποίο αντικειμενικά μπορεί να μην σου κάνει καλό. Είναι μια κακή κατάσταση η οποία όμως υπάρχει στη ζωή μας και είναι ειλικρινής. Και επειδή ήταν μια ειλικρίνεια σε αυτό, είπα ότι μπορώ να το τραγουδήσω, δεν κοροϊδεύω κανέναν, είναι εντάξει. Και το είπαμε. Γενικότερα στα τραγούδια σου έχουν. Δηλαδή, επειδή ο στίχος, αυτό που έχω καταλάβει εγώ σε όλη την πορεία, δεν ήταν ποτέ ένα ευκαιριακό σουξέ. Δεν το λέω με κακία, το λέω γιατί. Δεν κατακρίνω τους ανθρώπους που το κάνουν. Απλά ο στίχος ο δικός σου πάντα είναι πολύ προσεγμένος. Καταρχήν, τόσα χρόνια έγραφε η Ελένα Βραχάλη. Ναι. Η οποία είναι μια εξαιρετική στιχουργός. Και είχαμε μια ομάδα πολύ δεμένη και. Η Ελένα είναι μια περίπτωση σπουδαία στα ελληνικά πράγματα. Είναι μια
μια στιχουργός εσωτερική με συναισθηματική νοημοσύνη σοβαρή και μπορεί να γράψει πολλές φορές πράγματα μέσα από την καρδιά. Εμένα δεν ξέρω, με ξεχώρισε, την ξεχώρισα, πήγε σε χημεία και για 10-12 χρόνια κάναμε μόνο μαζί πράγματα. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτή την εποχή μου, για αυτούς τους 4 άλμπουμ που κάναμε μαζί με την Ελεάνα και δεν ακόμα τα ακούω στα αυτοκίνητα και θα τραγουδάω έτσι. Είναι, και όλη η Ελλάδα επίσης, όχι μόνο εσύ. Είναι σχεδόν όλη μου η δισκογραφία. Και τελείωσε αυτός ο κύκλος πραγμάτων. Ξέρεις, όλα τα ωραία που λέει κάποτε τελειώνω. Ναι, ισχύει. Και τίποτα δεν διαρκεί για πάντα. Ναι, εκτός από τον Όμηρο προς το παρόν. Ισχύει. Αλλά ναι, ναι, τίποτα δεν διαρκεί για πάντα. Και μέχρι ίσως να ξανανταμώσουμε κάποια στιγμή με την Ελεάνα, μέχρι τότε έχουμε να κάνουμε άλλα πράγματα. Και μέσα σε αυτά τα πράγματα είναι να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός, όπως ήμουν με την Ελεάνα, στους τι στίχους βάζω στο στόμα μου και τα τραγούδια λέω. Ναι. Και νομίζω ότι η Ελένη ήταν πάρα πολύ προσεκτική και πάρα πολύ όμορφο αυτό που έκανε και έξω από τα νερά της. Πολύ. Έξω από αυτό που πολύ, γενικότερα την έχουμε συνηθίσει. Αλλά με πολύ σοβαρή ποιότητα, ναι, όπως έχει η Ελένη πάντα στο στίχο της. Και γενικά, κοίταξε, ετοιμάζω το δίσκο μου. Ετοιμάζω το δίσκο μου και νιώθω ότι έχω ένα πολύ ωραίο δίσκο. Και είναι ένας πολυσυλλεκτικός δίσκος. Δηλαδή, αν η πρώτη φορά στη ναι, ζωή μου μετά το Μυστήριο Τρένο, δηλαδή έχω να το κάνω από το 2012. Ναι, 11. Ναι. Γι' αυτό το λέω. Γιατί, το Μυστήριο Τρένο ήταν ο τελευταίος πολυσυλλεκτικός ναι, στιχουργικά δίσκος. Στιχουργικά, ναι. Γιατί πάντα ήταν δικό σου, η δική σου μουσική. Ναι, δεν μου γράφει κανείς. Αυτό. Και σου φάνηκε αστείο, αλλά είναι αλήθεια. Ναι. Δηλαδή, ξέρεις. Δηλαδή, αν έρθει τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Γιώργος Θεοφάνος και μου πει: αγαπημένη μου φίλε, έχω ένα τραγούδι, ξέρω εγώ, και έχει στα χέρια του, ας πούμε, ένα από αυτά τα θαύματα που έχει γράψει κατά καιρούς, θα του πω: αχ, κύριε Θεοφάνος, μου γράφει και εγώ τραγούδι. θα σου πω κάτι το οποίο μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί όπως είπα και αρχικά, δεν γνωριζόμαστε. Δεν σε ήξερα. Έχουμε συναντηθεί σε διάφορα πράγματα, σε διάφορα καλέσματα ενδεχομένως. Μου κάνει τρομερή εντύπωση η συστολή που έχει στα πράγματα και η διακριτικότητα, να το πω, η ευγένεια που είπα και αρχικά. Δηλαδή, αυτό που μου είπε πρώτα, ότι με τον Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα έστειλες ένα γράμμα για να το πούν αυτοί το τραγούδι. Αν σου διαβάσω την απάντηση του Πάνου και έτσι δημόσια θα συγκινηθείς. Είναι ένα ντοκουμέντο συγκλονιστικό. Δεν το περίμενα ποτέ μου. Και είναι και ένα ντουέτο, να το πω, το οποίο έχει γράψει ιστορία στην ελληνική μουσική. Είναι η αγαπημένη μου. Ναι. Είναι η αγαπημένη μου. Με μάθανε να γράφω τραγούδια. Είναι η αλήθεια. Το ναι, δίσκο ζεστά ποτά ήταν πολύ μεγάλο σχολείο για μένα. Τον άκουγε ο πατέρας μου στο αυτοκίνητο. Πότε τον έμαθα παίξει. Και ή το άλλο που μου λες ότι επικοινώνησα με την Ελένη Φωτάκη. Το λέω γιατί είσαι ένας καλλιτέχνης που έχει περάσει εξετάσεις στην ελληνική μουσική. Είσαι από τους ανθρώπους που, αν πούμε, ας πούμε κάποια ονόματα τα οποία αναπαράγονται κατά ρηπά στο ραδιόφωνο, σίγουρα ένα από αυτά είναι το δικό σου. Και δεν έχεις να περάσει εξετάσεις. Οπότε παρόλα αυτά, αξίζει να μην υπάρχει. Γιατί συνήθως οι άνθρωποι κάποιες φορές έχουμε μία έπαρση, το λέω με καλή έννοια, έπαρση ότι εντάξει, έχουμε περάσει εξετάσεις μας. Άρα τώρα μπορώ να μιλάω πιο ελεύθερα. Αυτό είναι πολύ γλυκό και ωραίο που εσύ δεν το νιώθεις καθόλου. Αρχικά δεν με βρίσκει σύμφωνο με την άποψη. Θεωρώ ότι κάθε φορά που κάνω κάτι περνάω εξετάσεις. Και δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν περνάω εξετάσεις. Το ότι άρεσε κάτι δεν σημαίνει ότι θα αρέσει και το επόμενο επειδή το έγραψα εγώ. Δεύτερον, πέρα από αυτό, είναι αυτή η στάση μου στα πράγματα εμένα. Κάθε φορά αισθάνομαι ότι περνάω εξετάσεις. Αλλά δεν με πειράζει κιόλας, γιατί η ανάγκη μου είναι να κρυθώ. Ναι. Και στη σκηνή και με το έργο μου. Δηλαδή ξέρω ότι θα εκτεθώ και ότι πρέπει να κρυθώ. Γι' αυτό και δεν μπορώ να κρίνω. Μου είναι αδύνατον, δεν με αφορά καθόλου. Η θέση του προπονητή, ναι, του παραγωγού ή του ανθρώπου που είναι απ' έξω και δείχνει με το δάχτυλο δεν με αφορούσε ποτέ. Ήθελα να είμαι μέσα στη μάχη. Ναι. Όταν γράφεις ένα τραγούδι, γιατί εκτός από τα τραγούδια που γράφεις τον εαυτό σου, έχεις δώσει και πάρα πολλές μεγάλες επιτυχίες σε πάρα πολλούς συναδέλφους σου. Προσπάθησα να γράψω πάνω στη φωνή τους και νομίζω ότι τα έχω καταφέρει αρκετά καλά. Εξαιρετικά, τολμώ να πω. Άλλο θέλω να πω. Όταν λοιπόν είσαι με έναν καλλιτέχνη
και έχεις το παιδί σου, το τραγούδι που έχεις γράψει εσύ. Δεν κρίνεις τον τρόπο που θα το πει, δεν το κοουτσάρεις. Βέβαια. Μοιραία. Δεν τον κοουτσάρω ακριβώς. Του θυμίζω την μελωδική γραμμή, αν την έχει ξεχάσει, αν αποκλίνει. Και μπορεί να τον διευκολύνω, γιατί και αυτός άνθρωπος είναι και μπορεί να έχει κάποιο άγχος εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι κάθε μέρα μέσα σε ένα στούντιο ηχογραφήσεων. Ξέρεις, στο στούντιο πρέπει να είσαι τέλειος. Ακούγεται και ο ψήθυρος, ακούγεται και η βραχνάδα. Δεν είναι όπως το live που καλύπτονται όλα από την ένταση των οργάνων κατά κάποιο τρόπο. Οπότε στο στούντιο για να είσαι τέλειος πρέπει να πάρεις την πολύ καλή σου μέρα. Πρέπει να είσαι και ψυχολογικά έτοιμος και τέλειος. Ναι. Πολλές φορές ένας καλλιτέχνης μπαίνει μέσα στο στούντιο με, ξέρω εγώ, μπορεί να μάθει να τον πήρε κάποιος τηλέφωνο πριν και κάτι να του είπε. Μπορεί να μην θυμάται πολύ καλά πώς πάει το τραγούδι, να κόλλει στο κεφάλι του ή να του έχει κολλήσει λάθος μια μελωδία. Γιατί να την έχει στο μυαλό του αλλιώς. Κατά αυτή την έννοια. Γενικά δεν είμαι πολύ παρεμβατικός. Υπάρχουν καλλιτέχνες που δεν πάω ποτέ στο στούντιο μαζί τους. Α, ναι. Ναι. Τους έχω απόλυτα στο Μαζονάκι δεν πάω ποτέ. Ναι. Ας πούμε, ποτέ δεν θέλω. Δεν θέλω γιατί τα αγκαλιάζει τα τραγουδιά μου και τα κάνει δικά του και δεν υπάρχει κανένας λόγος να είμαι εγώ πάνω μουσική αστυνομία να του λέω πες το έτσι έτσι. Σίγουρα. Το ακούω και φτιάχνομαι, μια χαρά. Κάποια στιγμή είχες αναφέρει σε μια συνέντευξη ότι πολλά τραγούδια που γράφεις γενικά τα γράφεις σκεπτόμενος στη φωνή του Μαζονάκη. Ναι, ναι. Ναι, φαίνεται κιόλας. Ναι. Εγώ δεν θα σε ρωτήσω την κλισέ ερώτηση ότι αφού είσαι δημιουργός, όταν ένα τραγούδι το νιώθεις ότι είναι επιτυχία, γιατί το δίνεις. Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Έχω να σου απαντήσω, αλλά ναι. Ναι, έχει τύχει να έχεις γράψει τραγούδι, να το έχεις δειγματίσει για φύχυψη λόγους, ο καλλιτέχνης να μην θεωρούσε ότι μπορεί να το υποστηρίξει και να το είπες εσύ μετά και να έγινε. Τότε και να είμαι. Ναι. Τότε και να είμαι, η μουσική του, ό,τι και να είμαι, όχι η στίχη. Ναι. Ήταν ένα τραγούδι που είχαμε γράψει με έναν πολύ γνωστό Έλληνα στιχουργό που δεν χρειάζεται να αναφέρω γιατί δεν έγινε το τραγούδι, οπότε δεν ξέρω αν πάρει θετικά ή αρνητικά να το αναφέρω. Σωστά. Το απέρριψε ο Γιώργος λόγω στίχου. Δεν του άρεσε ο στίχος και έμενε η μουσική. Αλλά δεν είχαμε χώρο για το δίσκο του, δηλαδή γράφτηκαν άλλα τραγούδια. Τότε, αν θυμάμαι καλά, του είχα κάνει σε εκείνο το δίσκο το Λείπει πάλι ο Θεός. Και δεν βρέθηκε χώρος για το τραγούδι και το παρουσίασα στην Ελεάνα που τότε κάναμε το δίσκο «Δεν είμαι ήρωας», τον πρώτο μας ολοκληρωμένο δίσκο. Της άρεσε πολύ η μουσική και μου είπε ότι θα το προσπαθήσει. Και στην αρχή μου φέρε ένα στίχο που είπαμε να κάνουμε ένα δίσκο με βάση τα χρώματα. Είχαμε κάνει ένα τραγούδι που λεγόταν «Κόκκινο» και αυτό ήταν το μαύρο τότε και να είμαι. Και μέσα εκεί υπήρχε μια φράση που είχα κολλήσει εγώ, αυτό το «δεν είμαι πόλεμος, δεν είμαι έρωτας, αντί να με ρωτάς, να με αγαπήσεις, είμαι ένα άνοιγμα με συναισθήματα και όσα προβλήματα, τόσες και οι λύσεις». Και έτσι λέω, αφήσουμε τις ιδέες με τα χρώματα και γράψε ό,τι θες με την καρδιά σου. Είχα πει εγώ μια βλακία, κάνουμε να δίσκουμε χρώματα. Εντάξει. Τελικά στο τέλος βγήκε αυτό το παιδί, το ό,τι και να είμαι, που εμένα δεν μου αρέσουν τα τατουάζ. Αν έκανα ποτέ, θα έκανα αυτό το στίχο πάνω μου. Όντως. Γενικότερα, θεωρώ ότι αν ήθελες να κάνεις τατουάζ στίχους, έχεις πάρα πολλούς στίχους για να κάνεις τατουάζ. Έχεις πάρα πολλά τραγούδια που έχουν. Ας πούμε, το «Μη μιλάς» εμένα με συγκινούσε πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή που το άκουσα. Είναι ένα τραγούδι ερωτικό και ιδιαίτερο. Είναι και η πρώτη φορά, νομίζω, που έγινε ένα τσιφτετέλι. Καρατσιφτετέλι ρυθμικό με pop προσανατολισμό. Ναι. Δηλαδή, πολλές φορές είναι όταν το πρώτο άκουσα, σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να είναι και ένα εσωτερικό κομμάτι. Γιατί κάποιες φορές η σκέψη μας, δηλαδή θέλουμε να πούμε στον εαυτό μας, μη μιλάς. Δηλαδή, σταμάτα να σκέφτεσαι. Κάποια πράγματα ίσως πρέπει να οδηγούνται μόνο από την ψυχή. Και καμιά φορά τα καλά τραγουδιά μπορεί να τα διαβάσει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Αυτό που σημαίνει κάτι για σένα σημαίνει κάτι για κάποιον άλλον και ισχύουν και οι δύο περιπτώσεις. Το παθαίνεις αυτό στους καλούς στίχους. Ναι. Γιώργο, μου έχει κάνει κάτι τρομερή εντύπωση. Είσαι από τους ανθρώπους που απασχολείς πάρα πολύ και καθόλου όμως με την προσωπική σου ζωή. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το προστατεύεις εσύ ή. Είναι πολύ βαρετή η προσωπική μου ζωή. Καλά, κοίταξε, το βαρετή ή όχι, ξέρεις, ο κάθε ένας που θέλει να δημιουργήσει μια είδηση. Έχω κάποιες φορές μια κοπέλα στη ζωή μου που περνάμε το χρόνο μας μαζί και κάνουμε το ζευγάρι ανάμεσα στα στούντιο και τα αργούδια που γράφω. Εντάξει, κάθομαι συχνά σπίτι, βγαίνω σπάνια, δεν κάνω τίποτα φοβερό. Δεν έχω να διαφημίσω κάτι, δεν. Όχι, ξέρεις, πολλές φορές. Δηλαδή, με έχουν βγάλει φωτογραφία, ξέρω εγώ, έξω από τα public. Θέλω να πω.
Όχι, σίγουρα ο κόσμος ενδιαφέρεται, αλλά εσύ είσαι από τους ανθρώπους που αυτό το διαφυλάσσεις. Δεν ξέρω αν είναι. Δεν μου αρέσει. Δεν σου αρέσει. Όχι, δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει και θεωρώ ότι γενικά. Γενικά θεωρώ ότι όσο λιγότερο απασχολούσαι ανθρώπους με τον εαυτό σου, εφόσον σε ακούν όλη μέρα και στο ραδιόφωνο, τόσο καλύτερο για σένα και για αυτούς. Είναι αυτό που λένε, που ας πούμε ακούγεται πιο πολύ, ότι με ενδιαφέρει να απασχολώ με τη δουλειά μου και όχι με την προσωπική μου ζωή. Εντάξει, αυτό είναι λίγο. Κλισέ. Κλισέ, αλλά. Στην ουσία, τι να πω εγώ τώρα με την προσωπική μου ζωή, δεν έχω και κάτι. Όχι, δεν σε ρωτάω για την προσωπική ζωή. Προς Θεού, δεν είμαστε τέτοια εκπομπή. Εννοώ ότι είσαι από τους ανθρώπους που δεν έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ αυτά τα διαφημιστικά τρίκ ή ούτε οτιδήποτε. Όχι, ή έχεις επιτρέψει. Σε πολύ μικρή ηλικία, όταν είχα ξεκινήσει, με βγάζανε εκεί πέρα που ήμουν με την Πατρίτσια Περιστέρη, που δεν μπορούσα να τσαρνηθώ κιόλας, γιατί ήταν. Ηθοποιός. Ήταν στον ίδιο χώρο, ναι, δεν μπορούσα, ναι, να τη πω όχι. Και με την Άννα που ήταν στον ίδιο χώρο, την Πρελέβιτς, μας βγάλανε για λίγο καιρό. Μετά απλά σταμάτησα να είμαι με άνθρωπο, με κοπέλες που είναι από τον ίδιο χώρο. Για να ηρεμήσω, λέει και εγώ πια την κατάσταση. Ακριβώς έτσι. Είσαι από τους ανθρώπους που γράφεις στα τραγούδια σου βιωματικά ή πολλές φορές. Όχι πάντα. Πολλές φορές δηλαδή μπορεί να έχεις δει μια κατάσταση και αυτή να σε έχει παρασύρει να γράψεις. Καταρχήν δεν γράφω τους στίχους, που είναι. Οι στίχοι δηλώνουν ακριβώς το τραγούδι. Εγώ γράφω τη μουσική. Οπότε μπορώ να γράψω και χωρίς κανένα λόγο. Απλά επειδή μου αρέσει, κάτι συγκινήθηκε μέσα μου και έγραψα μια μελωδία. Τώρα, η αλήθεια με μένα είναι ότι πολλές φορές προσπαθούσα να παρακινήσω τη στιχουργό μου ή τους στιχουργούς μου να γράψουν ένα θέμα που έχει να κάνει με μένα. Ναι. Με τη ζωή μου. Και πολλές φορές το πετύχαινα. Υπάρχουν πολλά τραγούδια που αναφέρονται σε μένα, που χαρακτηριστικά θα σου πω ότι το «Δεν με παίρνει να σου πω, το ρίξε τα λασπόνερα» του Υποπλογιάννη, ναι, Πλούταρχος, είναι ένα τραγούδι, ας πούμε, που αναφέρεται σε μια προσωπική μου ιστορία. Ή το «Στην παλάμη σου επάνω» που έχει γράψει η Ελένα Βραχάλη, ή το. Ακόμα και τραγούδια άλλα που δεν τα ξέρουν ούτε οι ερμηνευτές που τα έχουν πει. Ότι έχει κάτι. Το εννοείται, ας πούμε. Του, ναι, του Οικονομόπουλου, που δεν έχω γράψει ούτε τη μουσική ούτε το στίχο. Το έγραφε εκείνη την εποχή η Ελένη Γιαννατσόλια πάνω σε μια προσωπική μου ιστορία. Ναι. Είναι τραγούδι που δεν έχω. Το έχει γράψει μετά. Ναι. Ναι. Συμβαίνουν αυτά. Όταν είσαι όλη μέρα με στη μουσική, όλα και τέτοια συμβαίνουν. Με τους ανθρώπους στους οποίους συνεργάζεσαι και έχεις συνεργαστεί όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη δική σου δισκογραφική κατάσταση, αλλά και τα τραγούδια που δίνεις σε συναδέλφους σου. Ναι. Είναι άνθρωποι με τους οποίους περνάς χρόνο ή απλά είναι μια συνεργασία. Είμαι, άμα δεν είμαι καψούρης δεν μπορώ. Ναι. Έτσι προκύπτει δηλαδή και όλο αυτό, γιατί μου λες είμαι ανάμεσα σε στούντιο κτλ. Η καραντίνα πώς ήταν για σένα? Βαρετή. Βαρετή. Βαρετή, δεν είναι. Και βαρετή και άθλια, γιατί δεν μπορούσα να κάνω. Δεν μπορούσα να τραγουδήσω μπροστά σε κόσμο. Που ήταν μισή η χαρά, τραγουδούσα μόνος μου. Δεν μπορούσα να μαζέψω χρήματα και στα πιο έτσι ενεργά μου χρόνια να δουλέψω. Ούτε εγώ, αλλά ούτε και οι συνεργάτες μου. Που για μένα αυτό ήταν μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν μπορούσα να δω τους αγαπημένους μου ανθρώπους. Κάπου μου έχει λείψει ακόμα και να πάω ένα σινεμά, βρε αδερφέ. Ναι. Ναι, αλλά. Εντάξει, δεν ήταν μια φυσιολογική κατάσταση. Όχι, να... σαφέστατα. Καμία φυσιολογικότητα δεν είχε αυτό. Δεν μπορώ να δω κάτι καλό σε αυτή την κατάσταση. Καλλιτεχνικά ήταν μια δημιουργική φάση. Ναι, ήταν. Ήταν. Κοίταξε, ήταν ένα. Ναι. Το λέω από ποια άποψη. Είσαι ένας καλλιτέχνης πρώτης γραμμής. Άρα και οι υποχρεώσεις, τα παρελκόμενα της δουλειάς, να τα πούμε, οι υποχρεώσεις που προκύπτουν είναι αρκετές. Γράφω πολλά χρόνια τραγούδια. Γράφω από το 2006 και έχουμε φτάσει στο 2021. 15 ολόκληρα χρόνια. Με έχετε φάει στη μάπα 15 χρόνια. Πια έχω υπογράψει 250 τραγούδια, εκ των οποίων περίπου τα 100 κάτι έχουν πάει στο νούμερο 1 στα charts. Και αν όχι στο νούμερο 1, εννοώ 30. Είναι επιτυχίες. Ναι. Δεν ξέρω. Γράφω από ανάγκη ακόμα. Με παρακινεί η αγάπη μου για τη μουσική. Με παρακινεί η αισθητική μου για το τραγούδι. Δεν κάνω εκπτώσεις ούτε στους στίχους μου ούτε στις μουσικές μου. Αλλά η πηγή μου πια είναι γνωστή στον κόσμο. Ο τρόπος που γράφω είναι γνωστός. Ακόμα και εγώ που είμαι αρκετά πολύπλευρος. Μπορώ να ψάξω ένα ροκ, ένα λαϊκό τραγούδι ή ένα παραδοσιακό τρόπο ή ένα έντεχνο τραγούδι.
Έχω κι εγώ μια πηγή, δεν είμαι 7 συνθέτες μαζί με ένα. Ναι. Παρ' όλα αυτά είναι πολλές οι πλευρές. Γιατί είναι και. Δηλαδή, άλλο τραγούδι είναι οι κλειδαριές και άλλο τραγούδι είναι το Σαφήνω στον επόμενο και άλλο τραγούδι είναι τα πυροτεχνήματα και άλλο τραγούδι μάλλον είναι το Λείπει πάλι ο Θεός ή το Τέρμα ή το Ο Νικός που έκανε στην Παύλωνα Βουλγαράκη. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ένας. Από ό,τι έχω διαβάσει βασικά από συνεντεύξεις, ένας άνθρωπος ο οποίος αποτελεί για σένα, ας πούμε, να το πω πρότυπο, να το πω, είναι ένας άνθρωπος που θαυμάζεις πιο σωστά, είναι ο Γιώργος Νταλάρας. Τον αγαπάω γιατί για μένα αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση στον τρόπο που διαχειρίστηκε τη μουσική. Ο Γιώργος δεν επαναπαύτηκε ποτέ, εργάστηκε πάρα πολύ, έγινε καλύτερος μουσικός, καλύτερος τραγουδιστής και είναι ένα παράδειγμα που θέλω να δώσω στα παιδιά μου και στους ανθρώπους που ξέρουν από μουσική σε ότι δεν πρέπει ποτέ να τα παρατάμε και πάντα πρέπει να προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Οι περισσότεροι επαναπαύονται στις δάφνες τους. Ακριβώς. Επίσης οι περισσότεροι κάνουν μουσική όχι για τη μουσική. Ναι. Για τη φήμη, τη διασημότητα, κάτι άλλο. Τα χρήματα, οτιδήποτε. Ναι, τα χρήματα βέβαια, εντάξει, για όλα αυτά. Ο Νταλάρας με έχει ψήσει ότι το έκανε πρώτα και πάνω απ' όλα για τη μουσική. Με έχει ψήσει. Το έχω δει με τα μάτια μου δηλαδή να συμβαίνει. Αυτό θέλω να πω. Όταν ήρθε η στιγμή και συνεργάστηκες με τον Γιώργο Νταλάρα, ναι. Πώς ήταν αυτή η στιγμή? Δηλαδή ενώ έναν άνθρωπο που θαυμάζει, όταν έρχεται η στιγμή να συνεργαστείς μαζί του. Ο κύριος Νταλάρας είναι ένας συνεργάτης εύκολος. Είναι ένας άνθρωπος που μπαίνει μέσα στο στούντιο και πλέει το τραγούδι. Δεν είχα κάποια να στο δυσκολία ή... Όχι, είναι πολύ σεβαστικός. Σε ενημερώνει αμέσως για την κατάσταση της φωνής του. Έρχεται με καραμέλες και με σοκολάτες και με δώρα για όλους τους συνεργάτες, ας πούμε, κάθε φορά που έρχεται στο στούντιο. Δεν είναι ένας άνθρωπος που κάνει χαβαλέ, καλαμπούρι. Και έρχεται η στιγμή, ας πούμε, που μπορεί να βλέπεις μια τέτοια ωραία συμπεριφορά από τον Γιώργο Νταλάρα. Πολύ ωραία συμπεριφορά, ναι. Ο Γιώργος Νταλάρα στο στούντιο. Και να υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που αντίστοιχα δεν τους επιτρέπεται να έχουν μια πιο εκπτωτική συμπεριφορά και δεν έχουν. Συγκρίνω κανέναν τον Νταλάρα, έτσι κι αλλιώς. Ναι. Οπότε δεν. Έχει πουλήσει 24-20 εκατομμύρια δίσκους, δεν ξέρω. Δεν έχει γεμίσει το Ολυμπιακό, ναι, στάδιο. Δεν μπορώ να τον συγκρίνω σαν καριέρα. Έχω δουλέψει με πολύ σπουδαίους τραγουδιστές. Όλοι οι πολύ μεγάλοι τραγουδιστές ήταν πάρα πολύ ευγενείς. Ο κύριος Πάριος ήταν ο μοναδικός στο στούντιο. Ο Πασχάλης Τερζής ήταν σοκαριστικός στο στούντιο. Και με τον Αντώνη Τωρέμι, που τον θεωρώ εξαιρετικό τραγουδιστή, και με τον Γιώργο Μαζονάκη, που δεν πήγαινα στο στούντιο με τον Γιώργο, αλλά πηγαίνω σε όλη την υπόλοιπη, ναι, διαδικασία. Έχω να σου πω τα καλύτερα. Μπάμπι Στόκα επίση. Ο Μπαμπίνος μου, Παναγία μου. Κοιτάξτε, ο Μπάμπι είναι. Ναι, ο Μπάμπι είναι και φίλο. Εξαιρετικό άνθρωπο, λοιπόν. Είναι και φίλο ο Μπάμπι. Μαθαίνω πολλά πράγματα που ενώ έχω παρακολουθήσει πράγματα δικά σου, δεν τα ήξερα και πραγματικά εκπλήσωμαι πολύ ευχάριστα. Λοιπόν, καταρχάς, ευτυχώς θα τραγουδήσουμε και θα ξανασυναντηθούμε. Έτσι, μετά από πολύ καιρό και μετά από μεγάλη παύση. Εσείς ήσασταν ένα σχήμα που κλείσατε λόγω κορονοϊού. Δηλαδή, ενώ πηγαίνατε πάρα πολύ καλά με την Κέντη Γαρμπή στο Έναστρον και λόγω της κατάστασης αναγκαστήκατε να σταματήσετε. Στο μιλάω τώρα για την αρχή του κορονοϊού. Εμείς ήμασταν ένα σχήμα με την Κέντη που πήγαμε... Ας είμαι κρατής, υπέροχα. Ναι. Ας είμαι κρατής. Πήγαμε μαγικά. Ήταν μια μαγική χρονιά. Ταιριάξατε πάρα πολύ, επειδή εγώ το είδα αρκετές φορές. Και ξαφνικά μας είπαν ότι θα κλείσουμε. Ναι. Δεν ήταν πολύ ωραίο. Φαντάζομαι, δεν είναι. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε ούτε ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι, βρε αδερφέ, για τους φίλους μας. Ναι. Και θυμάμαι ότι ακριβώς και το τελευταίο Σαββατοκύριακο ήταν η Παρασκευή, ήταν στο παραπέντε. Θα ανοίξει, δεν θα ανοίξει. Που τελικά ανακοινώσαν ότι δεν θα ανοίξουν οι χώροι. Όχι, εμείς είχαμε πάρει απόφαση από το προηγούμενο ότι εφόσον γίνεται αυτό, ναι, θα το σταματήσουμε. Δεν μπορούσα εγώ. Ναι. Να μπει σε αυτή τη διαδικασία και σε όλο αυτό το πράγμα, Εγώ έχω παρόμοια ψυχολογία πολύ με τον κύριο Ματσίκα που έχει το Έναστρον. Ναι. Ταιριάζουμε πολύ σε μερικά πράγματα. Φταίνε και τα ζώδια. Οπότε είμαστε ζώδια της γης και ήδη, οπότε είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Και μιλώντας, ας πούμε, με τον Κώστα, είπαμε ότι τώρα δεν θα παίξουμε την κολοκυθιά. Τώρα την Παρασκευή θα ανακοινώνουμε αν ανοίγουμε ή δεν ανοίγουμε. Να νομίζουν όλοι ότι κάτι δεν πάει καλά. Σκοϊδεύουμε, ναι. Άστο. Το αφήνουμε, τελειώσαμε. Πήγαμε πολύ καλά. Αυτό ήταν για χαρά και δύο. Ναι, αλλά δεν περιμέναμε ότι θα επακολουθήσει αυτό το χάλι. Είπαμε ότι θα, ναι, κάνα μήνα, δύο και μετά το καλοκαίρι. Είναι, κοντεύουμε
Κοντεύουμε 2 χρόνια. Όχι, 1,5. 1,5 χρόνο. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Και νομίζω ότι γενικότερα και η ψυχολογία του κόσμου είναι σε μια κατάσταση που θέλει να διασκεδάσει, θέλει να ξεδώσει. Και ευτυχώς έχουμε 2 πολύ ωραίες μεγάλες συναυλίες σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Κοίταξε, όλοι οι φίλοι μου, οι καλλιτέχνες κάνουν. Προσπαθούν να κάνουν. Να βρουν έναν τρόπο να επικοινωνήσουν με τον κόσμο. Εμείς, όπως σε διέκοψα, έχουμε 2 συναυλίες. Μία στην Αθήνα στις 19 του Ιούλη. Είναι για το Θέατρο Πέτρας. Είναι η πρώτη φορά που θα παίξω στο Θέατρο Πέτρας. Και μία πάλι πρώτη φορά που θα παίξω στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Γης, που ξεκινάει στις 28 Ιούνιου. Πρώτα δηλαδή 28 Ιούνιου θα γίνει η Θεσσαλονίκη και μετά 19 Ιουλίου θα γίνει η Αθήνα. Ανυπομονώ. Έχεις, επειδή στην ουσία έχεις λίγο ξεσυνηθίσει το live, δηλαδή είναι πολύ καιρός. Όχι, όχι. Δηλαδή έχω ακούσει από καλλιτέχνες που λένε, παιδιά, θέλω και ένα μήνα πρόβες, γιατί πρέπει να συναντηθώ με τους μουσικούς μου, να ξανάρθουμε να κουμπώσουμε. Θέλουμε κάποιες πρόβες, γιατί καταρχήν πρέπει να παίξουμε ένα συγκεκριμένο ρεπερτόριο και είναι κάποια τραγούδια που θέλω να τα πω για πρώτη φορά στα live μου. Και θέλω περισσότερο να τιμήσω τους δίσκους μου και τα τραγούδια μου, έτσι κάποια πολύ συγκεκριμένα θέλω να ακουστούν που δεν τα παίζουμε και πολύ συχνά, οπότε θέλω να τα φορμάρω. Επίσης, με τα παιδιά πρέπει να θυμηθούμε μουσικά μέρη, μουσικά, όχι εγώ, για να μπορέσουμε να. Είναι για πάντα με 14 μουσικούς. Ναι. Πρέπει να ξαναπαίξουμε τα τραγούδια, δεν γίνεται. Και επίσης υπάρχουν και τραγούδια τα οποία δεν έχουν παιχτεί. Δηλαδή, Άγρια Θάλασσα, πόσες φορές το έχεις πει, live το έχεις πει? Το έχω πει μόνο 3 φορές. Σε μια διαδικτυακή, σωστά? Σε μια διαδικτυακή, σε μια που έγινε στη Χαλκιδική και μετά σε μια που έγινε στη Ρόδο. Αυτά. Ναι, ένα τραγούδι που. Όχι, και μια φορά σε μια που έγινε στην Πειραιά. 4. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι που ανυπομονεί και ο κόσμος να το ακούσει live. Κοίταξε, προχθές έκανα μια κατάσταση ακουστική, τέλος πάντων, μια παρουσίαση ακουστική και είχε κόσμο λίγο από κάτω και τραγούσα το τίποτα και τραγούσα το ρεφρέν. Μου έκανε φοβερή εντύπωση. Στο EcoFest, σωστά? Ναι, μου έκανε τρομερή εντύπωση, δεν το περίμενα. Είδα κόσμο κανονικά να τραγουδάει τα καινούργια μου τραγούδια απ' έξω και λέω, οκ, συμβαίνει πάλι. Είναι σαν να κάνουμε μία παύση σε όλο αυτό το διάστημα το οποίο κύλησε με τον τρόπο που κύλησε και να ξαναπηγαίνουμε σε ένα. Ναι, φαντάζεσαι ότι τόσα πάρα πολλές. Σηκώθηκα από την καρέκλα. Πέθανε τις καρέκλες, πήρα το μικρόφωνο, μιλήσω στον κόσμο, τραγούδησα μια χαρά. Λοιπόν, εγώ θα πω μακάρι όλο το πράγμα να ανοίξει ακόμα περισσότερο και να ξανασυναντιόμαστε, να τραγουδάμε, γενικότερα να επανέλθουμε σε μία κανονικότητα. Είναι πάρα πολύ ωραία η μουσική, κύριε Γαμώτου. Και κάνει καλό στην ψυχή. Είναι το μόνο πράγμα που μας συντροφεύει από την αρχή. Το χτύπος της καρδιάς είναι μουσική. Και είναι και ένας τρόπος έκφρασης σε πάρα πολλά πράγματα. Ναι, χωρίζεις, ακούς τραγούδια. Παντρεύεσαι, τραγούδια παίζει. Ερωτεύεσαι, τραγούδια παίζει. Ναι. Θα κοιμηθείς, να αναοριστείς, τραγούδια παίζει. Ξέρω, είναι πολύ σημαντική τέχνη η μουσική. Ναι, και εντάξει, νομίζω ότι ένας κλάδος ο οποίος έχει πληγεί περισσότερο από όλο αυτό το πράγμα. Πολλοί άνθρωποι έχουν πάθει ζημιά. Είναι η μουσική. Και ο χώρος της εστίασης που αφορά τη μουσική και ο χώρος του καλλιτεχνικού που συνδέεται με τη μουσική. Εμείς έχουμε χορογράφους, χορευτές, σκηνοθέτες, σερβιτόρους, ανθρώπους που είναι μέτρα, ανθρώπους που είναι ακόμα και στο πάρκινγκ. Καθαριστές, βέβαια, ανθρώπους που είναι στο πάρκινγκ, ανθρώπους που είναι στη φύλαξη, ανθρώπους που έχουν τα μαγαζιά, που αυτοί περνάνε το μεγάλο ζόρι γιατί έχουν τα τεράστια έξοδα, ανθρώπους που είναι στο λογιστικό γραφείο, ανθρώπους που είναι σε φτιάχνουν αφίσεις, ανθρώπους που πουλάνε λουλούδια, ανθρώπους που πουλάνε ποτά, ανθρώπους που έχουν κάβες. Είναι πολλά. Χιλιάδες άνθρωποι που έχουν πληγεί. Τραγουδιστές, βέβαια, μουσικούς. Ναι. Και εντάξει, είναι εξής. Το βαρύναμε, λοιπόν. Πάμε. Να το ελαφρύνουμε λίγο. Θέλω να ακούσουμε ολοκαίνουν και τραγούδι ξανά, τίποτα, και να επιστρέψουμε. Δεύτερη φορά. Ναι. Επιβάλλεται. Μας το ζητάει και ο κόσμος. Δεν είναι ότι το θέλουμε μόνο εμείς, το θέλει και ο κόσμος. Οπότε φωνή λαού, οργή Θεού, λένε. Δικό σου. Φαντάζεσαι. Τίποτα, λοιπόν, και επιστρέφουμε για να σας αποχαιρετήσουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν, πέρασε ο χρόνος, Νεράκη, δεν ξέρω αν πέρασες καλά, εμείς περάσαμε υπέροχα. Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρώτη γνωριμία, την πρώτη επαφή. Ξέρεις, όλο αυτό που
πολλές φορές για έναν άνθρωπο μέσα από τη μουσική του, και κυρίως στους καλλιτέχνες σημαίνει αυτό, έχεις μία άποψη για τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη και όταν το συναντάς είναι δύο τινά. Ή αυτό θα αναβαθμιστεί ή θα πεις γιατί έγινε αυτό. Μπορώ να πω ότι έχω ενθουσιαστεί. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Και ελπίζουμε να έχουμε και άλλες μουσικές και άλλα ωραία τραγούδια. Θεού θέλοντος. Έτσι. Στουντίον επιτρέπει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.